Καλημέρα, καλημέρα. Πώς μου είστε, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Λίζα. Πείτε μου, παιδιά, ότι με ακούτε και ότι με βλέπετε καλά και στο Facebook. Καλημέρα. Γεια σου, Έλενα. Θεανό. Γεια σου, Θέμη. Παιδιά, δεν σας βλέπω στο Facebook. Ελπίζω να είστε και. Γεια σου, Μινάκη. Λοιπόν, ο ήλιος βγήκε. Μας χτύπησε η άνοιξη και αρχίσαν όλα μέσα στην ντουλάπα να δείχνουν κάπως χειμωνιάτικα, κάπως περίεργα, κάπως... Φοράω μαύρες μπότες και μαύρα καλσόν και τα πάντα όλα έτσι όπως τα φορούσα μέχρι πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Καλώς την Αναστασία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Ευάκη. Λοιπόν, και επειδή δεν έχει έρθει και ακόμα η ώρα να πεις ότι θα τα σηκώσουμε όλα τα χειμερινά, είναι η φάση που πρέπει να γίνει ένα πρώτο ξεκαθάρισμα. Καλημέρα, κυρία Έφη μου. Καλημέρα. Φιλά και στην Κοζάνη. Καλή άνοιξη να έχουμε, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι η εποχή που πρέπει να κάνουμε ένα πρώτο ξεκαθάρισμα και να σηκώσουμε τα πολύ πολύ χειμερινά και να βρούμε όμορφους και έξυπνους τρόπους να κάνουμε την ντουλάπα μας πιο ανοιξιάτικη και ταυτόχρονα να αλλάξουμε και την ψυχολογία μας. Υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες αυτό το διάστημα, γιατί πραγματικά όλοι είναι πελαγωμένοι και δεν ξέρουν τι να συνδυάσουν πώς. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει και η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε τόσα πολλά ρούχα καιρινά και χειμερινά. Αυτά τα οποία είναι αυτό που ονομάζουμε demi saison δεν είναι αυτά που κυριαρχούμε στην ντουλάπα μας, τουλάχιστον στον περισσότερων της ντουλάπες. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούμε πώς και τι θα συνδυάσουμε. Γεια σου, Βασιλική μου. Γεια σου, Μαριάνθη. Καλημέρα, Θεοδώρα. Λοιπόν, και επειδή λίγο πολύ μου έχετε στείλει αρκετές ερωτήσεις και πολύ σημαντικές, θα ήθελα να ξεκινήσω με τα δικά σας πρώτα και πάνω σε αυτά να συμπληρώσω πράγματα όπου δεν μας καλύπτουν οι δικές σας ερωτήσεις. Και για να τις ανοίξω τώρα να τις βλέπω. Λοιπόν, αυτό που σας ορίζει, γιατί έχω εδώ τα κορίτσια, έχει γράψει η Αρετή, έχει γράψει και η Βάντα το ίδιο. Ποιος άλλος? Οι περισσότερες από εσάς έχετε γράψει για το θέμα παπούτσι, γιατί έχετε γράψει κατά κύριο λόγο, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της εποχής. Τι μένει, τι φεύγει. Πώς δεν... Ταυτόχρονα δεν παγώνουμε και δεν κρυώνουμε. Έτσι. Οπότε, ξεκινάμε από αυτό. Στο παπούτσι τώρα. Φεύγουν, το πρώτο πράγμα που σηκώνουμε, έτσι και μαζεύουμε, είναι τις πάρα πολύ χειμερινές μπότες. Τα γούνινα μποτάκια, να το θέσω έτσι, αυτά που έχουν επενδύσεις μέσα και είναι τα πάρα πολύ χειμερινά. Αυτά σιγά σιγά τα καθαρίζουμε, τα τακτοποιούμε, τα βάζουμε σε κουτάκια και τα σηκώνουμε. Τώρα, όσον αφορά τις ψηλές δερμάτινες μπότες, ανάλογα με το χρώμα, όταν είναι μία μαύρη, είναι
Εκ των πραγμάτων λίγο πιο χειμερινή. Μία άλλη μπότα όμως, όπως μία ταμπά, μία καφέ, μία μελή, μία λευκή, θα μπορούσαν να σταθούν για ένα χρονικό διάστημα ακόμη, δηλαδή για άλλον ένα μήνα, δύο, θα μπορούσαμε σε κάθε περίπτωση να τις φορέσουμε, απλά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα τις φορούσαμε μέχρι τώρα. Okay. Λοιπόν, αυτές οι μπότες, οι οποίες είναι πάρα πολύ βολικές για το επόμενο χρονικό διάστημα και βολεύουν πάρα πολύ με τα φορέματα, με τις φούστες, είναι τα cowboy boots. Είτε είναι ψηλά, είτε είναι κοντά, δηλαδή είτε είναι στον αστράπι. Μπότες, είναι πάρα πολύ ωραίες για τη μετάβαση της εποχής και είναι πάρα πολύ ωραίες για τα λουλουδάτα, τα φορέματα που φέτος είναι και πάρα πολύ στη μόδα, σαν αυτό που φοράω εγώ σήμερα. Το οποίο βέβαια το φοράω σαν την Νίκα εγώ σήμερα συνδυασμένο. Από την Αταλία μου. Ναταλάκι, καλημέρα! Λοιπόν, αυτό για τις μπότες. Τώρα, ankle boots. Μπορούμε κάποια τα οποία είναι πιο ανοιχτόχρωμα, τα οποία είναι καστόρ, τα οποία δεν είναι πολύ μουντά χειμερινά, να φορεθούν λίγο ακόμα, αλλά θα τα απέφευγα λιγάκι. Και εκεί θα φορούσατε μποτάκι, αφήστε το μποτάκι και βάλτε κάτι άλλο. Και τώρα θα πάμε στο κάτι άλλο, γιατί λες, εντάξει ρε Κατερίνα, τα μας τα βγάλεις τα μποτάκια. Αλλά τι κάτι άλλο θα φορέσω εγώ τώρα, εκεί που φορούσα μποτάκι. Λοιπόν, οι επιλογές είναι οι εξής. Πρώτον, μπορούμε να βάλουμε γόβες. Και όταν λέμε γόβες, δεν εννοούμε πάντα απαραίτητα στιλέτο κλασική γόβα, έτσι. Μπορεί να είναι στιλέτο. Μπορεί να είναι μια πάρα πολύ ωραία sling bag, δηλαδή αυτή που είναι ξόφτερνη και έχει λουράκι στον αστράγαλο και ανεβαίνει και πιάνει. Και λίγο αφήνει το ποδαράκι μας να φαίνεται, λίγο όμως. Facebook. Για να δούμε. Συνδεθήκαμε και πάλι. Τέλεια. Παιδιά, συγγνώμη για τη διακοπή. Επειδή μας κόπηκε λίγο το σήμα στο Facebook, μ' ακούτε και πάλι και με βλέπετε καλά. Συγγνώμη που σας κρυζόμαι αυτήν την ερώτηση, αλλά είναι βασική προϋπόθεση για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Γεια σου Μέρη μου, γεια σου Χριστίνα. Καλή σας μέρα, κοριτσιά. Αχ, ευχαριστώ. Το χρώμα είναι δώρο των γενεθλίων μου και είναι από το υπέροχο ναταλάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα να βάλω λίγο άνοιξη. Λοιπόν, είμαστε OK και στο Facebook, παιδιά. Καλημέρα, Σέτα μου. Καλή χαρούμενη εβδομάδα και σε σένα. Λοιπόν, υποθέτω πως μ' ακούτε. Γιατί δεν βλέπω αντίδραση. Οπότε συνεχίζω σαν να μ' ακούτε. Είπα επομένως ότι βγάζοντας τα ankle boots με τα παντελόνια, έτσι, τι μπορούμε να βάλουμε εναλλακτικά. Μπορούμε, είπαμε, να βάλουμε γόβες και ιδανικά να βάλουμε sling bag γόβες, τις ξόφτερνες δηλαδή, οι οποίες με ένα λουράκι πιάνουν στον αστράγαλο. Εκεί μπορούμε να πάμε σε μυτερές γραμμές, αν είναι αυτές που μας ταιριάζουν. Αν τις θέλουμε για πρωί, για γραφείο, γιατί ούτως ή άλλως σε αυτή τη φάση βραδινή ζωή δεν έχουμε, εκτός από μέσα στο σπίτι μας. Οπότε, εκεί μπορούμε να πάμε σε πιο τετράγωνα τακούνια ή αυτά που ονομάζουμε kitten, που είναι χαμηλά και λεπτά και είναι πάρα πολύ στυλάτα και πάρα πολύ ωραία για πρωί και για γραφείο και για δουλειά γενικώς, ή τετράγωνο τακούνι. Και φέτος αυτό που αλλάζει και το έχουμε πει ήδη, μπορεί να μας κάνει και τη διαφορά σε αυτά που θα θέλουμε να αγοράσουμε ενδεχομένως, είναι οι πιο τετράγωνες μύτες, κορίτσια. Έτσι, δηλαδή να είναι μια πιο 70's γόβα, η οποία να έχει τετράγωνη μύτη και να κάνει ξόφτερνο από πίσω. Έχει εκπληκτική, εκπληκτική, εκπληκτική ο καρύδας, έτσι. Καρύδας 19-12, μπαίνετε, τη βλέπετε, εκπληκτική. Σε λευκό με μπέζ και μπέζ με μαύρο, αν θυμάμαι καλά. Σε λουστρίνη και στις δύο εκδοχές, στην πιο ψηλή και έχει και την πιο χαμηλή που είναι έτσι λίγο πιο σαν ελίφος και ταιριάζει επίσης καταπληκτικά. Τώρα, αν φύγουμε από το ψηλό τακούνι, μπορούμε να πάμε σε μία λογική και γενικά μπορούμε να βάλουμε γόβα με τετράγωνο τακούνι, έτσι, και λίγο πιο τετράγωνη μύτη. Μπορούμε επίσης να πάμε στα loafers, σαν αυτά που φοράω εγώ τώρα, κάτι τέτοιο ας πούμε.
Okay. Μπορούμε να πάμε σε loafers, τα οποία είναι πάρα πολύ βολικά για αυτή την εποχή. Βάζετε ένα πάρα πολύ λεπτό καλτσάκι ή καθόλου καλτσάκι, με γυμνό πόδι. Και σε αυτή την περίπτωση φρεσκάρετε λίγο το σύνολο, γιατί αφήνετε τον αστράγαλο να φαίνεται είτε σε ένα παντελόνι, σε μία παντελόνα φαρδιά κτλ. Λίγο φαίνεται το πόδι, αλλά με έναν τρόπο που το κάνει λίγο πιο ανοιξιάτικο, χωρίς το πόδι σας ακόμα να είναι γυμνό και να κρυώνεται. Okay. Είναι ιδανική λύση για αυτή την εποχή. Αν το επιλέξετε και σε κάποιο χρώμα το οποίο να είναι βολικό και όχι σε μαύρο απαραίτητα, θα σας δώσει και πινελιές από χρώμα, που το βρίσκω πολύ σημαντικό και γενικώ θα σας αλλάξει και αρκετά την διάθεση και την ψυχολογία. Και θα, επειδή το δέρμα μας πάντοτε την άνοιξη είναι στην πιο λευκή εκδοχή του, ειδικά φέτος που δεν μας έχει δει καθόλου το φως της μέρας, τέλος πάντων ελάχιστα σε σχέση με το πόσο κυκλοφορούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, το χρώμα κατευθείαν δείχνει το δέρμα μας λιγότερο λευκό. Γι' αυτό και ξεκινώντας η σεζόν από άνοιξη προς καλοκαίρι, φροντίζουμε να φοράμε αποχρώσεις που να μας δίνουν χρώμα στο πρόσωπο. Να φοράμε γενικά χρώματα, όχι μόνο στα παπούτσια και στα ρούχα μας. Το πρώτο πράγμα, είναι από τα πρώτα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να ανανεώσουμε το τουλάπι μας. Θα σας το πω όμως αυτό σε λίγο, αφού ολοκληρώσω το θέμα παπούτσι που είναι καυτό. Είπαμε επομένως, γόβες, sling bag, τετράγωνες μύτες, loafers. Τώρα, επειδή πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται για τις μπαλαρίνες και όσοι με παρακολουθείτε καιρό ξέρετε ότι δεν είμαι πάρα πολύ φαν, μάλλον δεν είμαι πολύ φαν της κλασικής μπαλαρίνας, της στρόγγυλης, της πατημένης, της τελείως τελείως flat. Όχι γιατί δεν μου αρέσει, έχω υπάρξει χορεύτρια όλη μου τη ζωή, αγαπώ πάρα πολύ την μπαλαρίνα ως έννοια, απλά αν δεν τη φορέσεις σε ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ και αν τα πόδια και αν το όλο στυλ δεν θυμίζει χορεύτρια, έτσι, και δεν θυμίζει πραγματικά, δεν είναι μια τούλινη φούστα με ένα πολύ λεπτό κουντεπιέ από κάτω που να είναι η μπαλαρίνα να σταματάει στο σωστό σημείο του ποδιού για να το κολακεύει. Αν δεν είσαι λίγο φιγούρα Audrey Hepburn, να το θέσω έτσι, τότε καλό είναι να την αποφύγετε. Γιατί τις πιο πολλές φορές φοράτε μία στρόγγυλη μπαλαρίνα, οι περισσότερες το έχω δει δηλαδή άπειρες φορές, μία στρόγγυλη μπαλαρίνα με ένα ίσιο κλασικό παντελόνι και όλο αυτό συνολικά δείχνει πατημένο. Σε αντίθεση με τη στρόγγυλη μπαλαρίνα λοιπόν, μπορείτε κάλλιστα να φορέσετε μία μυτερή μπαλαρίνα ή κάτι που να είναι ανάμεσα σε μπαλαρίνα και σε λόφερ, δηλαδή να έχει γραμμή λίγο πιο αντρική, αλλά την ίδια στιγμή να βγαίνει λίγο πιο μακρόστενο το αποτέλεσμα. Ή αντίστοιχα να είναι μια πιο μυτερή μπαλαρίνα που να έχει μια μπαρέτα ή κάτι τέτοιο. Οπότε κατευθείαν αλλάζει όλος ο συσχετισμός στο πόδι και στους όγκους, μακραίνει πιο πολύ τη γραμμή σας και δείχνει πολύ πιο όμορφο το αποτέλεσμα. Okay. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα παπούτσια που φοράμε τώρα για αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι να μπουν τα πέδιλα που θα μπουν σιγά σιγά προς το Μάιο, έτσι. Κλειστά παπούτσια τα οποία όμως αφήνουν αρκετά πιο εκτεθειμένο το πόδι σε σχέση με τα προηγούμενα, με τους προηγούμενους μήνες. Αυτές οι μπότες που συνεχίζουμε, είπαμε, είναι οι cowboy boots ή κάποιες μπότες και μποτάκια που είναι αρκετά ανοιχτόχρωμα ή είναι για το στυλ και μπορούν ακόμα να σταθούν. Και εκεί που φοράμε μπότα και μποτάκι, και ειδικά για τα φορέματα αυτής της λογικής που είναι λίγο πιο λουλουδάτα κτλ. Επειδή με ρωτάτε όλες τι θα κάνω με το καλσόν, και είναι τεράστιο θέμα το καλσόν σε αυτό το χρονικό διάστημα, γενικά το pack πια το βγάζουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Εκτός κι αν είναι ένα χρωματιστό pack και θέλουμε να κάνουμε ένα τελείως συγκεκριμένο ύφος 60's και να βάλουμε, ας πούμε, ένα κίτρινο φόρεμα με ένα φούξ καλσόν και μια λευκή γόβα, λέω εγώ τώρα. Όποιος το τολμήσει, από μένα 10 thumbs up, ας πούμε. να χειροκροτήσω με χαρά. Αλλά αν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τόσο συγκεκριμένο και τόσο διαφορετικό και δημιουργικό, δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να βάλουμε ένα μαύρο φόρεμα με ένα μαύρο καλσόν και μία μαύρη μπότα. Δείχνει πάρα πολύ μπουκωμένο. Okay. Σε αυτή την περίπτωση, αν είναι να βάλουμε ένα μαύρο ρούχο ή ένα μαύρο σύνολο, επιλέγουμε να βάλουμε ένα πιο ανοιχτόχρωμα παπούτσι, ένα μπέζ, ένα μελί, ένα ταμπά,
έστω και ένα μπορντό, και αντί να βάλουμε μαύρο πάκαλσον, είναι καλύτερο να βάλουμε στο χρώμα του δέρματος. Και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ακόμη και γι' αυτό. Αλλά μια ερώτηση μου έχει κάνει εδώ η Έλενα και θέλω να την απαντήσω πριν συνεχίσω παρακάτω. Ποια υφάσματα στα ρούχα είναι αυτά που πρέπει να ξεχάσουμε, και επίσης ποια ανοιξιάτικα υφάσματα είναι πολύ καλοκαιρινά ακόμη. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, πάρα πολύ ωραία ερώτηση, Έλενα. Λοιπόν, βγαίνουμε από τα πάρα πολύ χειμερινά. Ίσως το πρώτο πράγμα που πρέπει να φύγει είναι το βελούδο. Εντάξει, το βελούδο πια δείχνει πάρα πολύ μπουκωμένο για αυτήν την εποχή. Τα πολύ βαριά μάλινα. Έτσι, τα πολύ χοντρά μάλινα πουλόβερ με μοχέρ που είναι πολύ χνουδωτά. Συγγνώμη, και πολύ άγρια. Αυτά τα αφήνουμε στην άκρη λίγο ή αν θέλουμε τα πλένουμε και σιγά σιγά τα μαζεύουμε κιόλας. Τα πολύ χοντρά πάφερ μπουφάν με τις μεγάλες γούνες, εντάξει. Και αυτά ήρθε η ώρα να τα αποχωριστούμε, να τα ξαναδούμε του χρόνου. Μπορούμε λοιπόν να κρατήσουμε τα πιο κοντά πάφερ μπουφάν, φουσκωτά μπουφάν που πουλένια. Ιδανικά τα λίγο πιο ελαφριά και τα πιο ανοιχτόχρωμα. Όχι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε, να συνεχίσουμε να φοράμε το μαύρο πάφερ μας, αν είναι ελαφρύ. Αλλά ανοίγοντας τα χρώματα, κατευθείαν, παιδιά, η Ρόζη βλέπει τα πουλιά, δεν είναι τίποτα. Μην αγχώνεστε, δεν είναι κάτι. Ροζίτα, δεν θα φάσω όλα τα πουλιά σήμερα. Όχι, αύριο πάλι. Λοιπόν, βγάζοντας τα πολύ χοντρά μπουφάν, κατευθείαν ελαφραίνει το αποτέλεσμα, εντάξει. Το ίδιο ισχύει και για τα πολύ βαριά παλτό μας, τα οποία έχουν και γούνους για κάδες ενδεχομένως κτλ. Αυτά μαζεύονται. Τέλος. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα οποία είναι λίγο πιο ανοιξιάτικα, που μπορεί να είναι μια πιο ελαφριά μάλινη ζακέτα. Μπορεί να είναι ένα μαντό μάλινο, το οποίο να είναι λίγο πιο ελαφρύ και να μπορεί κάλλιστα να καλύψει αυτό το δίμηνο. Καμπαρντίνα. Ελαφρύ πάφερ, είπαμε. Ιδανικά θα ήταν καλό να επενδύσετε σε ένα τέτοιο συνδυασμό. Δηλαδή, να έχετε μία ουδέτερη καμπαρντίνα, τουλάχιστον μία, δηλαδή μία μπέζ, η οποία να είναι στα δικά σας χρώματα και η οποία να συνδυάζεται με τη δική σας ντουλάπα, είναι ιδανική. Μπέζ γκρι ελεφάν. Εκεί παίζουμε, σε αυτές τις αποχρώσεις, ανάλογα με το τι σας ταιριάζει καλύτερα. Και ένα, αν όχι ίδιο χρώμα πάφερ, μιλάω για ελαφρύ που πουλένια μπουφανάκι, έτσι, ή αλοβάμβακα. Αλλά αυτό το μικρό το ελαφρύ, το οποίο μπορεί να μπει και μέσα από την καμπαρντίνα. Λοιπόν, να είναι συνδυασμένα χρωματικά μεταξύ τους, ώστε να τα μπορείτε να τα φοράτε και μαζί όποτε χρειάζεται. Σε αυτή την περίπτωση, έλα, έλα να πεις ένα γεια. Πες ένα γεια. Εσύ τι γνώμη έχεις για τις καμπαρντίνες? Για πες. Σ' αρέσουν? Ναι, τα πουλιά σ' αρέσουν περισσότερο, το ξέρω. Λοιπόν, η Ρόζη, παιδιά. Μόλις γνωρίσατε τη Ρόζη. Αυτή φωνάζει σε κάθε live τα πουλιά, γιατί έχει εδώ το τζάμι. Τα χαζεύει και τρελαίνει. Λοιπόν, συνδυασμός πάφερ και καμπαρντίνα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, ανάλογα με το τι γίνεται μέσα στην ημέρα, έτσι, έχει κρύο το πρωί, τα φοράω και τα δύο, το μεσημέρι έχει ζέστη, βγάζω το ένα, το ότι λίγο το παφεράκι, το βάζω μέσα στην τσάντα, κρατάω μόνο την καμπαρδίνα, το βράδυ ξανά έχει κρύο, το βάζω από μέσα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ευελιξία και μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε αυτόν τον συνδυασμό, εντάξει. Ιδανικώς, μπορούμε να φορέσουμε ελαφριά μαντό και παλτό, τα οποία δεν είναι πάρα πολύ βαριά. Μπορούμε να φορέσουμε μαγικά αυτή την εποχή τα δερμάτινά μας, έτσι, όταν δεν είναι πολύ ενισχυμένα εσωτερικά. Είτε μαύρο, είτε καφέ, είτε μπορντό, πράσινο, μπέζ, όλα μας τα δερμάτινα. Και μπορούμε να φορέσουμε και τα υπόλοιπα, δηλαδή φούστες και τα παντελόνια τα δερμάτινα ακόμη που έχουμε, ειδικά αν είναι ανοιχτόχρωμα και δεν είναι τα μαύρα-μαύρα, ιδανικά μπορούμε να τα φορέσουμε το επόμενο δίμηνο, έτσι, μέχρι και το Μάιο. Τα κρατάμε επομένως. Τώρα, ποιο είναι το μυστικό? Το μυστικό είναι να αρχίσουμε να ανοίγουμε χρωματικά τους συνδυασμούς μας. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Δεν θα τα βάλω όλα μαύρα πια. Άντε, μα κι αν θα τα βάλω, θα ανοίξω λίγο την ενέργεια. Δεν θα είναι όλα χοντρά τα πανιά και πολύ βαριά. Εντάξει. Δηλαδή, σε συνέχεια της ερώτησης της Έλενας, απ' τη μια δεν θα φορέσω τα πολύ χοντρά, απ' την άλλη όμως δεν θα φορέσω ακόμα και τα λινά μου.
Βυσκόζι, βαμβάκι, μετάξι, φοριούνται όλο το χρόνο. Βάντα, τι με ρωτάς για τα blazer, αν τα φοράμε τώρα. Τα blazer, ναι, μπορούμε να τα φορέσουμε. Αυτά που είναι πολύ χοντρά τσόχινα, έτσι, και είναι και σε πολύ χειμερινά χρώματα, τα αφήνουμε στην άκρη. Αν έχουμε ένα λεπτό μπλε, μαρίν, blazer σακάκι ή ένα λεπτό μαύρο αντίστοιχα, σε cool wool, σε πολύ λεπτό μαλλί, τότε μια χαρά. Αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε και να το φορέσουμε. Το θέμα είναι ότι θα το βάλουμε με διαφορετικό τρόπο τώρα από ό,τι το φορούσαμε ένα μήνα πριν. Δηλαδή, μπορείς κάλλιστα να φορέσεις ένα ωραίο μπλε blazer σακάκι με ένα ωραίο λευκό jean, έτσι, μια μαρινιέρα από μέσα ή ένα ωραίο t-shirt, μαύρο άσπρο χρώμα, και αντί να φορέσεις τον ποτάκι σου από κάτω, να φορέσεις ένα λόφερ, να φορέσεις μια σλίμπα κόβα, να φορέσεις ένα σνίκερ, αν θέλεις να το κάνεις πιο ελαφρύ. Εντάξει, και ιδανικά ένα λευκό σνίκερ ή κάτι σε ένα μπέζ, χρυσό, μπρονζέ, μετάλλικ, ένα έντονο χρώμα ενδεχομένως που μπορεί να δώσει μια τσαχπινιά, μια φρεσκάδα στο outfit και μια χαρά. Φεύγει λοιπόν το τα φορά όλα μαύρα, βάζουμε χρώμα στη ζωή μας, ιδανικά τις καλύτερες μας αποχρώσεις σε αυτή τη φάση, ποια είναι τα χρώματα που αγαπάτε πιο πολύ, ποια είναι αυτά που σας δίνουν περισσότερο φως στο πρόσωπο, έτσι. Αυτά κατευθείαν σε ένα μπλουζάκι, σε ένα αξεσουάρ, σε ένα φουλάρι, μπορούν να φωτίσουν τα σύνολά σας και να τα βγάλουν πολύ πολύ πιο ανοιξιάτικα. Έτσι. Και φυσικά το πανωφόρι, όπως είπαμε, που θα κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, η Αντωνία λέει παπούτσι και καλσόν. Όπως είπα λοιπόν, το καλσόν φεύγει το pack. Πάμε στο χρώμα του δέρματος και σε αυτό που θα ήθελα, αυτό μάλλον που θα ήθελα να προσέχετε στο χρώμα του δέρματος στο καλσόν είναι να φαίνεται σαν να μην φοράτε. Δηλαδή, ακόμα και αν φοράτε καλσόν, το πόδι θέλω να φαίνεται γυμνό. Όσοι αντέχετε το γυμνό και δεν κρυώνετε, το προτιμώ ακόμη περισσότερο. Ένα ωραίο μπρόνζερ στα πόδια, με ένα ωραίο μεγάλο πινέλο. Η Jane Eyre Dale έχει εκπληκτικό. Εκπληκτικό όμως. Ή ένα make-up σώματος, λίγο με το χεράκι, περνάμε ένα φιλμ το πόδι για να μην είναι κατάλευκο. Έτσι, και είναι μια χαρά. Όσοι δεν το θέλετε ή δεν το χρειάζεται, δεν το χρειάζεστε το καλσόν. Όσοι το χρειάζεστε σε αυτή τη φάση ακόμη, για χίλιους λόγους που εσείς το επιλέγετε, φροντίστε να είναι σε μία ποιότητα που να είναι αρκετά λεπτή, αλλά να σας καλύπτει και να μην νιώθετε ανασφάλεια, και την ίδια στιγμή να είναι έναν τόνο μόνο. Όχι χρώματα του δέρματος, λες, Έλενα. Εννοείς φαντάζομαι και τις μπλούζες για σε αυτή τη φάση. Αυτό προφανώς εννοείς. Συμφωνώ κι εγώ. Στο χρώμα του δέρματος όμως το καλσόν θέλουμε έναν τόνο διαφορά με το δέρμα μας, έναν τόνο πιο σκούρο να είναι, μόνο, και όχι εκείνο που μπορεί να κάνει 2 και 3 τόνους και ξαφνικά φαίνεται ένα πόδι σχεδόν καφέ και όλο το υπόλοιπο μας δέρμα είναι ανοιχτό μπέζ και κάνει τεράστια διαφορά. Θέλουμε ίσα έναν τόνο, σαν να έχει πάρει λίγο χρώμα, ελάχιστα ηλιοκαμένο να είναι το δέρμα μας. Αυτό θέλουμε στο καλσόν. Και να είναι ματ, να μην είναι γυαλιστερό και όταν το φοράμε και κινούμαστε, να μην φαίνεται καθόλου. Εντάξει, αυτή είναι η αίσθηση που θέλουμε να έχουμε στο καλσόν αυτήν την εποχή. Τα καραμελέ, ναι, έτσι ακριβώς. Πρέπει να είναι της καραμέλας. Τέλος πάντων, επειδή το κάθε άτομο έχει διαφορετικό χρώμα δέρματος και πρέπει να το δούμε λίγο στο χέρι μας, είμαι της γνώμης ότι πρέπει ο καθένας σας, η κάθε μια σας να δοκιμάσει. Ξέρω ότι δεν είναι η καλύτερη εποχή για να το κάνετε, αλλά είμαι βέβαιη ότι στα καταστήματα με τα οποία συνεργάζεστε για εσώρουχα, τηλεφωνικά μπορούν να σας εξηγήσουν ποιο ακριβώς είναι το καλύτερο για εσάς, να τους πείτε 2 πράγματα για το χρώμα της επιδερμίδας σας και να σας κατευθύνουν σωστά και εκεί να επιλέξετε τη δική σας σωστή απόχρωση, έτσι, ώστε να ξέρετε ποιο είναι και απλά να το επαναλαμβάνετε. Δηλαδή, αν ξέρετε ότι έχετε ένα συγκεκριμένο καλσόν που σας ταιριάζει, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε και να αγοράζετε παλού. Θα ξέρετε ότι είναι αυτό και θα το αγοράζετε ξανά και ξανά. Λοιπόν, Φρόσο λέει, δηλαδή 8 ντενιέρ. Τα ντενιέρ, παιδιά, για όσους δεν το ξέρετε, είναι ο τρόπος που μετράμε το πάχος
και το πόσο λεπτό ή πόσο χοντρό είναι ένα καλσόν. Το 8 είναι από τα πιο λεπτά που μπορεί να υπάρχουν. Φρόσο μου, δεν είναι ανάγκη να είναι απαραίτητα 8, μπορεί να είναι και 10, μπορεί να είναι και 15, αλλά δεν θα ήθελα να είναι περισσότερο από 20 σε κάθε περίπτωση. Okay. Ξέρω βεβαίως ότι είναι λίγο σπαστικό αυτό, γιατί χαλάει πολύ πιο εύκολα από ότι είναι πιο γεμάτο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μας δίνει το αποτέλεσμα που θέλει. Για όσους θέλετε να παίξετε, και επειδή η τάση της δεκαετίας του 60 και του 70 επανέρχεται και γενικά έχουν έρθει τα χρωματιστά οπά καλσόν, όσοι θέλετε να παίξετε πριν μπείτε στο γυμνό πόδι ή τέλος πάντων στο καλσόν που να δείχνει γυμνό το πόδι, μπορείτε να επιλέξετε οπά χρωματιστά καλσόν σε έντονα χρώματα και να κάνετε λίγο πιο εφάνταστους συνδυασμούς. Όσοι θέλετε να το τολμήσετε, τολμήστε. Η Blair πρώτη διδάξα σας αυτό. Όσοι δεν την ακολουθείτε, είναι καλό να την ακολουθήσετε. Αξίζει τον κόπο. Ρωτάς Vivian, αν μπορείς να φορέσεις πέδιλο με ψηλό τακούνι από το πρωί. Πέδιλο με ψηλό τακούνι. Λοιπόν, αν Vivian το πέδιλο είναι... Κοίταξε, γενικώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το πέδιλο είναι ακόμα αρκετά γυμνό για πρωί. Έτσι, δηλαδή μετά το Πάσχα ή τέλος πάνω προς το Πάσχα θα το έβαζα, όσο περιποιημένο και αν το πόδι σου, ακόμη για τα δεδομένα της Ελλάδας θεωρείται αρκετά γυμνό. Στην Ευρώπη μπορεί να συνηθίζεται, αλλά και πάλι δεν συνηθίζεται για πρωί, είναι αυτό που λέει, συνηθίζεται κυρίως για βράδυ. Τώρα, αν θες να το φορέσεις, μπορείς να το φορέσεις με ένα λίγο πιο creative τρόπο, δηλαδή μπορεί να το βάλεις κανένα ιδιαίτερο καλτσάκι, ας πούμε. Και αν είναι να το βάλεις για πρωί το πέδιλο, καλό είναι να μην είναι στιλέτο και δεκάποντο. Δηλαδή, ένα πιο τετράγωνο τακούνι, ένα πιο ιδιαίτερο τακούνι, δηλαδή λίγο πιο γεωμετρικό, λίγο πιο μυστήριο, πιο περίεργο, που φέτος επίσης είναι μια σημαντική τάση, το έχουμε πει. Μπορεί να φορεθεί σε αυτή την περίπτωση και μπορεί να συνδυαστεί και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με μια πολύ ωραία παντελόνα, με μια πάρα πολύ ωραία καμπάνα. Ναι, εντάξει. Υπό αυτό το πρίσμα, ναι. Απλά δεν θα βάζα ένα βραδινό πέδιλο. Κάτσε λίγο. Να δω λίγο και τώρα. Καλημέρα, Λυθάκη μου. Καλή εβδομάδα. Ευλογημένη. Να είσαι καλά και σε σένα. Λοιπόν, είπαμε για τα καλσόν. Η Κατερίνα εδώ λέει ότι είναι δύσκολο, ότι υπάρχει άλλη θερμοκρασία το πρωί και άλλη θερμοκρασία το βράδυ. Και επίσης την ίδια μας την Κατερίνα την προβληματίζει ο συνδυασμός των υφών των ρούχων μεταξύ τους και το τι θα βάλω γενικότερα. Το τι θα βάλω γενικότερα είναι μια σημαντική ερώτηση όλο τον χρόνο. Εντάξει, αυτές τις εποχές είναι λίγο πιο σύνθετοι, γιατί πραγματικά οι υφές, τα χρώματα και οι διαφορές θερμοκρασίας είναι το μεγάλο challenge που πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, Κατερίνα μου, όπως είπαμε για το συνδυασμό καμπαρντίνα πάφερ, όπου μπορεί να είναι σακάκι με καμπαρντίνα, σακάκι με μαντό, ζακέτα με μαντό, και μπορεί να είναι ένα πουκάμισο συνδυασμένο με ένα άλλο γυλαίκο από πάνω. Γενικά, αυτή την εποχή, η σωτήρια λύση είναι αυτό που ονομάζουμε στο styling layering. Δηλαδή, το να ντύνουμε κρεμμύδι, όχι, να ντύνουμε κρεμμύδι με την έννοια των στρώσεων. Δηλαδή, βάζω ένα μεταξωτό πουκάμισο, βάζω από πάνω ένα γυλαίκο πλεκτό ή μια ζακέτα η οποία είναι λίγο ιδιαίτερη. Βάζω από πάνω ένα παφεράκι, βάζω και μια καμπαρντινούλα. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας αφαιρώ πράγματα και προσθέτω πράγματα. Έτσι, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Ότι το πρωί που θα βγω για να πάω στο γραφείο μου, στη δουλειά μου, για όσους πηγαίνουν, τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η κατάσταση. Το πρωί κρυώνει, το μεσημέρι όμως κάς. Αυτό μπορεί να μας λύσει τα χέρια. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να θυμάστε ότι τέτοια εποχή και γενικά στην ντουλάπα σας, είναι καλό να επιλέγετε ποιότητες οι οποίες λειτουργούν ισοθερμικά. Το βαμβάκι, ας πούμε, είναι ποιότητα που φοριέται 12 μήνες το χρόνο. Μπορείτε να έχετε βαμβακερά t-shirt, βαμβακερά πλεκτά που είναι εκπληκτικά και να τα φοράτε όλο το χρόνο. Μπορείτε να φοράτε μεταξωτά πουκάμισα,
Έτσι, και ειδικά αυτά που δεν είναι πάρα πολύ κρέμι, πάρα πολύ διάφανα και είναι τέτοιου τύπου εμπριμέ ή βισκόζι αντίστοιχα, βισκόζι τέτοια που κάμισα και τόπ, μπορείτε από μέσα να τα ενισχύσετε με ισοθερμικά μπλουζάκια όταν κρυώνετε και να τα φοράτε όλο τον χρόνο. Σύν το ότι το μετάξι το ίδιο, όπως και οι βισκόζι, λειτουργούν από μόνα τους ισοθερμικά. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία τα φοράτε όλο τον χρόνο και όταν είναι σε όμορφα εμπριμέ που είναι με χρώματα που σας κολακεύουν και αναλόγως με το αν θα συνδυαστούν με σκούρες αποχρώσεις ή ανοιχτές αποχρώσεις μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε περίοδο, είναι ιδανική συνθήκη για αυτή την εποχή. Ξέρω ότι όλοι λατρεύετε το τζιν επίσης αυτήν την εποχή. Είναι ιδανική συνθήκη για να φορεθεί, εντάξει. Λευκά και μαύρα και μπλε και ξεβαμμένα και πιο σκούρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και είναι ιδανικά για να συνδυαστούν με αυτά τα μεταξωτά, είτε βισκόζι, τόπ, κάμισα και όλη αυτή τη φιλοσοφία. Ωραία! Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μπορούμε να έχουμε εναλλαγή σε όλες τις θερμοκρασίες, είτε έχει 15 βαθμούς, είτε έχει 25 βαθμούς. Οκ. Τι άλλο. Εδώ η Ελένα λέει είσαι καλύτερη. Γλυκιά μου, ευχαριστώ. Φιλάκια. Για να δω τι άλλο μου λέτε. Λοιπόν, τα φορέματα. Το μαύρο πακ καλσόν είπαμε ότι είναι απαγορευτικό, λέει η Ρία εδώ. Με τι καλσόν λοιπόν, και σε αυτό έχω απαντήσει Ριάκη μου. Τα πανωφόρια επίσης τα έχουμε καλύψει θεωρώ. Και οι θερμοκρασίες. Τέλεια. Η Μέρη ρωτάει, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Μέχρι πότε μπορούμε, νομίζω ότι σας την απάντησα και αυτή βέβαια. Μέχρι πότε μπορούμε να φοράμε δερμάτινα παντελόνια ή φούστες. Λοιπόν, μέχρι τέλη Μαΐου, κάλλιστα. Τώρα, όταν έχουμε ένα γυαλιστερό, μια γυαλιστερή μαύρη δερμάτινη φούστα, για να τη φορέσεις ας πούμε το Μάιο, Ριάκι μου, καλό είναι το Μάιο πια να τη φορέσεις με πολύ μεταξωτά τόπι ή βαμβακερά τίσερτ και αντί να βάλεις γόβα ας πούμε, να βάλεις πέδιλο πια το Μάιο. Αλλά το δέρμα παιδιά φοριέται σχεδόν όλο το χρόνο πια. Είναι και γενικά τάση της εποχής και είναι και λίγο από τα fashion shows έχουν δείξει πολύ δέρμα τα τελευταία 2 καλοκαίρια στα fashion shows. Οπότε πάμε άνετα μέχρι τέλη Μαΐου. Ανάλογα όμως με το styling που θα δημιουργήσουμε. Λοιπόν, Τζένι ρωτά, βλέπω ότι τα παντελόνια άλλαξαν, τα φοράμε όλα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, Τζένι. Φέτος, μία από τις βασικότερες αλλαγές στις τάσεις και στις γραμμές που θα φορέσουμε είναι ότι τα παντελόνια έχουν φαρδύνει αρκετά. Δεν σημαίνει ότι θα καταργήσετε όλα σας τα σκίνι, τα παντελόνια και θα το πάρετε από την αρχή. Απλά και τα σκίνι σας θα τα φορέσετε λίγο διαφορετικά από ό,τι τα φορούσατε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ, ας πούμε, τώρα φοράω ένα σκίνι λευκό παντελόνι. Έχω επιλέξει να το φορέσω με ένα ανοιχτό σεμιζιέ φόρεμα. Δηλαδή, δεν θα φορέσω το φόρεμα κλειστό. Το έχω φορέσει ως του νικ μακριά και φοράω από μέσα το σκίνι μου. Εντάξει, θέλουμε αρκετά πιο ρηχτά πράγματα από πάνω. Θέλουμε σίγουρα, αν βάλουμε σκίνι παντελόνια, το επάνω μέρος πια να κάνει αυτό που λέμε oversized. Είναι πολύ ωραία να τα κρατήσετε, γι' αυτό που είχαμε πει για τα super extra large που κάμισα, τα βαμβακερά, που έχουν όγκους και ένταση. Okay. Εκεί, για να έχουμε μια ισορροπημένη σιλουέτα, ιδανικά σηκώστε μου και λίγο τα μανίκια. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο στυλ για αυτή τη μετάβαση της εποχής, έτσι. Ωραία βαμβακερά, χιτά, φαρδιά που κάμισα, με ένα ωραίο κόσμημα ή με μια ζώνη στη μέση. Με τα σκίνι τα παντελόνια σας για αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα, ότι τα παντελόνια έχουν φαρδίνει είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε να αγοράσετε όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Τώρα, τα όλα, ναι. Όλα φοριούνται αρκεί να προσαρμόσουμε τον τρόπο που τα φοράμε στη νέα πραγματικότητα. Και φυσικά, τα φοράμε τα πράγματα πάντα με γνώμονα, να μας ταιριάζουν, να μας βολεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες και τα περιβάλλοντά μας. Αυτά που λέτε κορίτσια και αγόρια. Χρώματα βέβαια, αλγάκι μου, ναι, ανοίγει διάθεση κατευθείαν. Κατευθείαν. Είδες τι ωραία που τα κάναμε μαζί και την Τετάρτη, πώς με τα χρώματα που βάλαμε άλλαξε όλο το ύφος και το σκηνικό. Κατευθείαν.
Ναταλάκι μου, καλή σου μέρα. Λοιπόν, παιδιά, έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε? Γεια σου, Πέρσα μου, καλημέρα. Για να δω, η αρετή, εσύ γενικά έχεις θέμα με τα παπούτσια και καταλήγεις εγώ βαμητερία από το πρωί ως το βράδυ και σε κουράζει αρκετά. Αρετή μου, μπορούμε κάλλιστα να πάμε σε λίγο πιο χαμηλές λύσεις, ειδικά για σένα, επειδή γενικά η γόβα σου πάει πολύ στο πόδι και ταιριάζει πολύ στην ενέργειά σου. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να πάμε σε αυτά τα κίτεν, τα ξόφτερνα με το χαμηλό τακούνι, ή να είναι ένα τετράγωνο τακούνι που να είναι πιο μυτερό μπροστά και να έχει αυτό το δυναμικό look, αλλά την ίδια στιγμή να εκφράζει και το δικό σου στυλ και ύφος. Για να μην είναι η πολύ κουραστική γόβα, η οποία ξέρεις, εκείνη η 7 πόντι, 8 πόντι, όταν τη φοράς το πρωί στο βράδυ, δεν είναι sneaker. Και επίσης, ένα ογκώδε sneaker για σένα που να παίρνει ένα τριάρι, τεσάρι, να σου δίνει δηλαδή λίγο αυτή την ανάταση, σαν να φοράς λίγο τακούνι, επίσης μπορεί να μας δώσει πολύ ωραία αποτελέσματα. Βίβε, με ρωτάς, από αξεσουάρ, στέκες μπορούν να φορούν όλες οι ηλικίες όταν ταιριάζει το στυλ? Φυσικά, Βίβε, εννοείται. Οι στέκες είναι πάρα πολύ ωραίες αν κάποιος τις βολεύεται και γενικά ταιριάζουν στο όλο στυλ και στο ύφος. Είναι πολύ βολικές γιατί στολίζουν πολύ ωραία το κεφάλι όταν δεν έχουμε το χρόνο να περιποιηθούμε τόσο πολύ τα μαλλιά μας και να είμαστε με ένα πιστολάκι συνέχεια. Είναι πολύ βολικές για το καρέ μαλλί, όσες το έχετε, γιατί ανοίγει το πρόσωπο και είναι πιο ξεκούραστο για αρκετό κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες στέκες και πολύ δημιουργικές, οι οποίες μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν ως ένα εξαιρετικό αξεσουάρ εκτός από χρηστικό αντικείμενο. Και η Vicky Hanger μου έχει εξαιρετικές χειροποίητες, εξαιρετικές, και επίσης μπορείτε να παραγγείλετε και τις δικές σας, αν θέλετε να φτιάξετε ειδικά πράγματα, μπορείτε να σας φτιάξετε τις δικές σας. Βικάκι μου, καλημέρα. Οπότε ναι, φυσικά, θεωρώ ότι η στέκα δεν έχει ηλικία, όπως και κανένα αξεσουάρ, ίσως και κανένα ρούχο. Το παν είναι να βγούμε από τα τετριμένα, να βγούμε από, ξέρεις, τους τίτλους, της ηλικίας, του οτιδήποτε, και να δούμε τι ταιριάζει σε εμάς την προσωπικότητά μας και τι μας εκφράζει. Το λέω συνέχεια, και θα το ξαναλέω, ότι κάθε γυναίκα είναι μοναδική, είναι διαφορετική και δεν υπάρχει αυτό «Μα έγινε 40 χρονών, δεν μπορείς να φοράς το τάδε», «Μα έγινε 50 χρονών, δεν μπορείς να φοράς το τάδε» ή οτιδήποτε άλλο. Το σημαντικό είναι να σεβόμαστε τον εαυτό μας, να το κάνουμε με επίγνωση του ποιες είμαστε και τι είμαστε και τότε δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Εντάξει, γλυκιά μου. Λοιπόν, κάτι με ρωτάτε ακόμη. Περίμενε, γιατί κάποιος με ρώτησε για το καλσόν. Κάποιος με ρώτησε για καλσόν. Για να δω. Αν φοράς ξόφτερνο τέτοια εποχή, αρετή μου. Ναι, βεβαίως και φοράς ξόφτερνο τέτοια εποχή. Και η Ευαγγελία ρωτάει αν με sling bag μπορούμε, δηλαδή με sling bag γόβα, ξόφτερνη, μπορούμε να φοράσουμε καλσόν. Ναι, μπορούμε. Και μπορούμε να βάλουμε και στο χρώμα του δέρματος. Μπορούμε να βάλουμε ένα πιο λεπτό μαύρο καλτσάκι σε μία sling bag μαύρη γόβα, προκειμένου να δημιουργήσουμε έτσι ένα πιο μυστηριώδες αποτέλεσμα και πολύ πιο παιχνιδιάρικο. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε να φορέσουμε ένα παντελόνι φαρδί, να βάλουμε ένα καλτσάκι στο πάνω τον αστράγαλο που να έχει ένα φιονγκάκι, να είναι δίχτυ, να είναι κάτι περίεργο, περίτεχνο ή οτιδήποτε, και να βάλουμε μια sling bag γόβα και αυτό να κάνει και styling κανονικά, ή να είναι με μια maxi φούστα εμπριμέ και να κάνουμε το αντίστοιχο πράγμα με τη sling bag γόβα και το καλτσάκι. Ακόμα και με ένα τζιν μπορούμε να το κάνουμε και να δώσουμε μια πινελίτσα. Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα, Βασιλική μου. Μης Πολυπλέξη, φιλάκια πολλά στην Αθήνα. Φιλάκια στο κουκλάκι σου. Ρωτάς, Ευαγγελία, επίσης τι τσάντα για αυτήν την εποχή. Λοιπόν, παιδιά, αφήνουμε τις γούνινες τσάντες στην άκρη. Εντάξει, όσες έχετε γούνινη τσάντα για το χειμώνα, είτε backpack, είτε χιαστή, είτε οτιδήποτε, καλό είναι να μένει στην άκρη. Η εποχή των τζαντών, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τις πολύ πολύ ψάθινες και πάρα πολύ καλοκαιρινές και τις γούνινες ή βελούδινες που είναι πάρα πολύ χειμερινές, όλα τα άλλα πια μπλέκονται μεταξύ τους.
Λοιπόν, άρα μπορούμε να φορέσουμε μαύρη τσάντα. Δεν είναι δηλαδή ότι τελείωσε ο χειμώνας, πάει μαύρη τσάντα, την κλείσαμε στο ντουλάπι. Μπορούμε να φορέσουμε λευκή τσάντα αν παίξουμε σε ωραίους συνδυασμούς και δημιουργήσουμε color blocking και τη φορέσουμε για να φωτίσει, ας πούμε, ένα σπρώμαυρο, ένα σπρώμαυρο σύνολο ή ένα τζιν λευκό σύνολο ή κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ωραία η λευκή τσάντα. Μπορούμε να επιλέξουμε ουδέτερες αποχρώσεις. Αν βαριόμαστε να αλλάζουμε τσάντες όπως εγώ συνήθως, μπορούμε να επιλέξουμε ουδέτερες αποχρώσεις. Δηλαδή κάτι σε μπέζ, σε νιούτ, σε ελεφάν. Έχει η Miss Polyplexy μία μεγάλη υπέροχη τσάντα. Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τη Βασιλική, της είπα για αυτή τη τσάντα. Συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Μεγάλη. Η οποία μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες, δηλαδή να πάρει μέσα ενδεχομένως και λάπτοπ, σίγουρα παίρνει τάμπλετ και έναν φάκελο α4 αν χρειαστεί ή σημειώσεις ή κάτι τέτοιο, η οποία είναι πλεκτή με δέρμα και είναι σε ένα φανταστικό γκρι. Φανταστικό γκρι ελεφάν. Τώρα μπορεί να μπω στη διαδικασία να το ανοίξω και να σας το δείξω γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάτσε να δω αν θα προλάβω. Σε αυτή τη λογική λοιπόν μπορούμε να κρατάμε μία, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Βασιλική μου, μια και είσαι μαζί μας, κάνε μου μια τεράστια χάρη. Κατάλαβες ποια γκριτσάντα λέω, τη θεϊκή εκείνη το πλεκτό με το δέρμα που την είχες και σε μαύρη και την είχες και σε γκρι. Αν θέλεις τα σχόλια, βάλε μας λίγο το link. Βάλε μας λίγο το link για να το δουν τα κορίτσια. Εγώ θα προσπαθήσω να το ανοίξω, να σας το δείξω. Γιατί την αγαπώ αυτή τη τσάντα, παιδιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Θα την βρω, λες. Για να δω. Μία τέτοια τσάντα μπορεί να σας κάνει πραγματικά τη διαφορά, παιδιά, και να σας κολλήσει παντού, όπως επίσης και μία τέτοια. Τώρα, μια και τη βρήκα, θα σας τη δείξω. Την έχετε δει φωτογραφημένη και σε διάφορα πώς είναι αυτή. Και αυτό είναι ένα χρώμα που αν γενικώς φοράτε χρώματα ή ακόμα και αν δεν φοράτε, δηλαδή ακόμα και σε ένα σπρώμαυρο σύνολο, αυτό μπορεί να αποτελέσει την πινελιά χρώματος που μπορείτε να βάλετε στην ντουλάπα σας. Τζένι μου, τι λες, ότι μετά το σλιν παντελόνι δεν άκουσα τίποτα. Δεν πειράζει, Τζένι μου, μη στεναχωριέσαι. Ούτως ή άλλως μπορείς να το δεις στο replay. Αλλά για να στο ξαναπώ, είπα ότι γενικώς τα slim μπορείς να τα φορέσεις με πιο oversize πράγματα από πάνω, με ωραία βαμβακερά, ριχτά που κάμισα κτλ. Ο τρόπος που θα τα συνδυάσεις θα αλλάξει φέτος, αλλά γενικά αν δεν έχεις ήδη, επένδυσε σε κάποια λίγο πιο φαρδιά παντελόνια. Okay. Λοιπόν, παιδιά, όσοι επίσης επιλέξετε να δείτε τις τσάντες της Miss Polyplexy και να πάτε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί έχει η Βασιλική έχει, μπράβο ρε, η Βασιλική, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει εκπληκτικές τσάντες και να πούμε ότι είναι 100% χειροποίητες και είναι επίσης ένα sustainable brand. Είναι ένα brand το οποίο προάγει τη βιώσιμη μόδα και μπράβο σου, Βασιλική, γι' αυτό. Μπράβο σου πραγματικά. Μπορεί, η πλεκτή η τσάντα είναι πάρα πολύ ωραία λύση για να ανανεώσετε τα συνολά και να τα βγάλετε πιο ανάλαφρα και πιο ανοιξιάτικα μέσα από μία τόσο όμορφη έτσι, διαδικασία και ένα τόσο όμορφο αποτέλεσμα. Όσοι λοιπόν επιλέξετε να δείτε μία τσάντα της Βασιλικής από τη Miss Polyplexy μέχρι και το τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι και αύριο ή μέχρι μεθαύριο. Μέχρι και μεθαύριο, έτσι. Έχετε με τον κωδικό Κατερίνα 20. Καλά δεν το λέω, Κατερίνα 20, έκπτωση 20% σε όλα τα κομμάτια που δεν είναι εκπτωσιακά. Κατερίνα 20. Κάτσε να το γράψω και εδώ. Ωραία. Εντάξει, παιδιά.
Λοιπόν, αυτά και με τις τσάντες. Οι τσάντες, αν εξαιρέσουμε, είπαμε, τις πολύ χειμερινές και τις πολύ καλοκαιρινές, όλα μπορούν να φορεθούν, αρκεί με έναν τρόπο να ελαφραίνουν τα σύνολά μας και να μην βγαίνουν βαριά και μπουκωμένα, να μην είναι προς τα κάτω και γενικά κλειστά. Η άνοιξη ανθίζει, ανοίγει, το ίδιο και η ενέργειά μας. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ σήμερα Δευτέρα πρωί. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Να είμαστε γεροί πάνω απ' όλα, να κρατήσουμε την ψυχολογία μας ψηλά. Θα μας πάει από ό,τι φαίνεται μέχρι το Πάσχα κάπως έτσι. Όποιος θέλει, παιδιά, να δει το θέμα της έκπτωσης, γράφει τώρα η Βασιλική, ότι όποιος θέλει να δει το θέμα της έκπτωσης και δεν προλαβαίνει μέχρι μεθαύριο για τον ΑΒ λόγο, μπορεί να πάρει ένα extension, είπαμε. Και σακίδια μπορούμε να κρατήσουμε, Τζέννη μου, βεβαίως. Βεβαίως και μπορούμε. Αρκεί να είναι, είπαμε, με τη λογική που συζητάμε. Αν είναι αυτό που σε βολεύει, ναι, γιατί όχι. Για όσοι λοιπόν χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για μια ενδεχόμενη αγορά του στη Μης Πολυπλέξη, μπορούν να μιλήσουν απευθείας με τη Βασιλική, στέλνοντας ένα μήνυμα στο chat και εκείνη θα τους κατευθύνει για το τι μπορούν να κάνουν. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνω τα λουλούδια μου και πάω να συνεχίσω τη μέρα. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά. Λοιπόν, είσαι ξεχωριστή και εσύ, γλυκιά μου. Όλοι είμαστε ξεχωριστές. Να το θυμάσαι αυτό. Να το θυμάσαι και να μην το ξεχνάς ποτέ. Και όποιοι από εσάς χρειάζεται βοήθεια για το τι να κάνει με την ντουλάπα της, για το πώς να βρει το προσωπικό της στυλ, πώς να αναδείξει τον καλύτερό της εαυτό και πώς να αντλήσει ενέργεια μέσα από όλο αυτό το καταπληκτικό στυλιστικό παιχνίδι, είμαι εδώ και μπορούμε μαζί να κλείσουμε το επόμενο ραντεβού για το δικό της προσωπικό personal styling. Στείλτε μου μήνυμα, μπορείτε να με βρείτε Facebook, Instagram, mail, παντού και σας φιλώ πολύ. Καλή εβδομάδα, φιλάκια!